Αντιμέτωποι με την εικόνα μιας κτηνοδίας και απανθρωπιάς βρέθηκαν λίγο μετά τις 7 το πρωί εργαζόμενοι στον χώρο διαχείρισης απορριμμάτων στη Κόσι. Συγκλονισμένοι παρακολουθούσαν ένα βρέφος να κοίταται νεκρό ανάμεσα σε εκατοντάδες σκουπίδια που περνούσαν από τον ημάντα διαλογής. Σήμερα το πρωί, κατά την έναρξη της παραγωγής, διαπιστώθηκε ότι στην είσοδο των απορριμμάτων, στο ξεκίνημα της παραγωγικής διαδικασίας, επισημάνθηκε βρέφος νεκρό πάνω σε μεταφορική ταινία. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε από υπαλλήλους στο ΧΙΔΙ εδώ στη Κόσχη ότι εντοπίστηκε στα σκουπίδια έναν βρέφος κάποιων μηνών, θηλυκών, γυμνών. Επιτόπου έσπευσαν μέλη του τα Ελάρνακα, στα οποία διενήργησαν έρευνες και στην συνέχεια μετέφεραν το νεκρό βρέφος στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας. Αυτοψία στην σκηνή και στην συνέχεια νεκροτομή στο άψυχο σωματάκι του βρέφους διενήργησε η ιατροδικαστής Ελένη Αντωνίου. Η αιτία θανάτου παραμένει άγνωστη, ωστόσο επιβεβαιώνεται ότι το μωράκι γεννήθηκε ζωντανό. Τα τραύματα που έφερε στο σωματάκι του, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, προκλήθηκαν με τα θανάτια. Πρόκειται για θηλυκό βρέφος, του οποίου το βάρος ανέρχεται στα 3 κιλά και 160 γραμμάρια. Είναι σε αποσύνθεση. Γι' αυτό δεν καθίσταται και δυνατόν να πούμε αν είναι λευκόν ή άλλης καταγωγής. Περίπου είναι μερικών ημερών μέχρι ενός μηνός, σύμφωνα με το μήκος του και με το βάρος του. Ήταν ζωντανό κάποιες μέρες, ήταν γιατί το στομάχι του είναι γεμάτο φαγητό, γάλα. Φως στην υπόθεση ενδεχομένως να ρίξουν τα αποτελέσματα των ιστοπαθολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Οι διανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας έχουν αρχίσει τις έρευνες σε ιδιωτικές κλινικές και νοσοκομεία των επαρχιών Λάρνακας και Αμοχώστου, προκειμένου να εντοπίσουν όσους ευθύνονται για το περιστατικό. Την ίδια ώρα, δεύτερη ομάδα ανακριτών περνά από το μικροσκόπιο της όλα τα απόβλητα που εντοπίστηκαν μαζί με το βρέφος, κάτι που ενδεχομένως θα βοηθήσει να προσδιοριστεί η περιοχή από όπου παραλήφθηκαν και η ημερομηνία που αφέθηκαν στο χιτί. Η χρονική περίοδος, ωστόσο, δεν είναι με το μέρος τους. Είχαν περάσει μέρες αργιών, οπότε το εργοστάσιο ήταν κλειστό για κάποιο διάστημα, δηλαδή για το Σαββατοκύριακο συγκεκριμένα και τη Δευτέρα που ήταν η αργία των φώτων. Οπότε στο χώρο της υποδοχής είχαμε αυξημένο. Δεν ήταν μόνο το ημερήσιο σκουπίδι που είναι στις κανονικές συνθήκες. Είχαμε και 2-3 ημερών αποθηκευμένο απόρριμμα. Οπότε δεν μπορούμε να επισημάνουμε ακριβώς από ποιο συγκεκριμένο φορτίο ήρθε. Παράλληλα, η αστυνομία καλεί το κοινό, εάν γνωρίζει οποιαδήποτε πληροφορία για το περιστατικό, να επικοινωνήσει με την γραμμή του πολίτη στο 1460 ή με τον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό.